κανονιτάδες, παρακλήσεις, παρακάνια κτλ. Ανθρώπων που έχουν δίκιο και δεν μιλάμε για πανταξίδες, μιλάμε τώρα για φουκαράδες, για πρώην μεροκαματιάριδες, νυν άνεργους. Στην προκειμένη περίπτωση είναι και τα δύο μέλη της οικογένειας, άνεργοι και οι δύο, είναι κομμένο το ρεύμα καιρό τώρα και ο διακανονισμός που προτείνει η ΔΕΗ του στυλ ότι χρωστάει 2034. 2043, δώστε το 60% μπροστά και τα άλλα σε περιπτώσεις αυτά δεν γίνονται και δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να κάνουμε διακανονισμούς σε διάφορους μεγαλοσχήμονες και οι εφορίες ή άλλοι φορείς ή το ΙΚΑ και να τους κάνουν 1.000 και 2.000 δόσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις ήδη κατεστραμμένες εταιρείες τους και φουκαράδες στο 2.000 ευρώ. Ο Μυθυλινέος να μην πληρώνει με τη ΔΕΗ και να πουλάει την ίδια ώρα συγχρόνως στη ΔΕΗ πολύ πιο ακριβά ρεύμα. Τα γνωρίζετε, αυτά δεν χρειάζεται να τα πούμε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Θέλουμε να δοθεί λύση άμεσα, γιατί το επόμενο βήμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι να φέρουμε όλους αυτούς τους χιλιάδες που μας έχουν έρθει στα γραφεία μας, να σας τους φέρουμε μπροστά και να μιλήσετε εσείς αυτούς. Καταρχήν, αυτόν τον καιρό, αξιωτικά, δεν κόβεται κανένας έτσι. Έχουμε και εμείς την πληροφόρησή μας. Η εντολή είναι για 1.000 ρεύματα την ημέρα. Και μάλιστα οι εργολάβοι που συνεργαζόμαστε με τις ΔΕΗ και λεφτά τους πληρώνουμε, τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κόβει το ρεύμα. Κύριε Ορδόνη, αυτό εδώ που κάποιοι εμπορικοί διευθυντές πληρωθήκανε κιόλας για το Συμβούλιο. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Αυτό ακριβώς. Να σας πω κάτι. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν ισχύει. Ναι, μισό λεπτό. Πάτε το. Δεν ισχύει. Μισό λεπτό, όμως δεν με αφήνει να μιλήσω. Λοιπόν, πέστε μας. Είναι πορεία. Εμείς έχουμε μόνο με τους πελάτες. Άρα είναι εκτός πραγματικότητας. Ένας λόγος παραπάνω. Θα έπρεπε να βάλει τον κόλο του κάτω και να βρει σήμερα το μεσημέρι λύση στον Περικλή και στον κάθε Περικλή. Πάνω από 30.000 οικογένειες δεν έχουν ρεύμα. Καλή είναι δυνατό. Και λύση σε άδεια που είναι. Να κάνουμε ερώτηση. Πού είναι σε άδεια. Για πέστε μας κιόλας για να σαρτάρουμε κιόλας. Έχουμε πάει σε 50 φορές. Ήρθαμε να σας πούμε πως έχει το πράγμα. Την Παρασκευή θα έχετε καλέσει. Θα έχει γίνει από τις τηλεοράσεις. Κλείσει σε όλους αυτούς που είναι άνεργοι, άποροι κτλ. Και δεν έχουν ρεύμα ή δεν μπορούν να κάνουν καλά και θα τους κάνετε εξευτελιστικούς διακανονισμούς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι θέμα ούτε δικό μου ούτε του διευθυντή. Καλό είναι. Είναι τη διοίκηση, είναι τη κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να τα πείτε προς την κυβέρνηση. Καλά, την κυβέρνηση την έχουμε. Η κυβέρνηση. Μην ανησυχείς καθόλου, είναι δική μας δουλειά η κυβέρνηση. Έχει κάνει το κοινωνικό τιμολόγιο με κάποιους όρους. Δεν είναι έτσι. Όλοι την επόμενη φορά που θα έρθει εργολάβος να κόψει και να βάλει λουκέτο και το πιάσουμε από το φόρο, θα το βάλουμε εκεί που ξέρει. Αυτό θα έρθει. Εντάξει, λουκέτο! Λουκέτο! Μπορεί να βρεθεί λύση. Πατραστήμα, θα βρεθεί λύση! Γιατί την Παρασκευή θα έχει 12.000 με τους ανθρώπους με τους λογαριασμούς τους και συζητήστε εσείς μαζί τους. Εμείς μιλάμε πολύ ρεύμα και χαλαρά τώρα αυτή τη στιγμή. Μα αυτή τη στιγμή πολύ χαλαρά μιλάμε. Είναι θέμα, σας είπα και πάλι. Είναι θέμα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα κοινωνικό θέμα. Είχατε βγει με το χάσο στη δίκηση της ΔΕΗ και ήρθε στη Βουλή στην Επιτροπή και ζήτησε 25 εκατομμύρια ευρώ για να καταστήσετε τα κλεμμένα τους κατεστραμμένους πυλώνες από τους Ρωμά και τους Κύπρους με μία άνεση και θέλετε κάνα και δεν κάνετε μία μικρή παραχώρηση σε αυτούς. Τα κοροϊδεύετε ότι είναι ένα στο δίκιο, είναι πόλη συνόλου ενοχλητά. Αλλά είναι δυνατόν. Έχω πάει και όπως μιλήσατε τα μέσα με καθεΐ. Και με κοροϊδεύουν όλοι. Είστε επιλεκτικοί γιατί κόβετε του Κοσμάκη. Να πάτε να κλείσετε για την πόρτα. Ακούστε, αυτό. Την Παρασκευή ή θα έχουν συνδεθεί, θα κάνουν διακανονισμούς εξευτελιστικούς με 30 ευρώ το μήνα όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη ή θα πάνε να κλείσετε τα ρεύματα στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ και στα λοιπά κόμματα. Για να σας δούμε και τα άλλα. Έτσι είναι όμως. Μέχρι την Παρασκευή έχει το πει το ρεύμα στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο άλλα πολιτικά κόμματα που χρωστάνε και δεν πληρώνουν γιατί είναι ταβαντζίδες ή θα συνδέσουν τους 10.000. Όλους εδώ. Και ο κύριος Καρακατσάρης όταν θα υπάρχει χιονοθύελα και οι θερμοκρασίες θα είναι πολιτικές και είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να φροντίσουν στο γραφείο του. Οι διακοπές τελειώσανε.